Αγαπητές φίλες και φίλοι, θα συντομεύσουμε το πρώτο μέρος ώστε να δώσουμε την ευκαιρία να ακούσουν αυτά που πρέπει να ακούσουν όλοι και μετά θα καθίσουμε για να συζητήσουμε λίγο για τα επόμενα βήματα. Όπως ξέρετε, είχαμε υποβάλει μια έσταση η οποία εξεδικάστηκε στις 12 Νοεμβρίου και στις 19 Νοεμβρίου υποβάλαμε κάνοντας τις παρεμβάσεις εγγράφως στη γραμματεία του Ανωτέρου Ειδικού Δικαστηρίου. Ήταν μια δίκη παράξενη, δύσκολη. Το Ανώτερο Ειδικό Δικαστήριο συνέχεια ένα τετραετία, είναι το Ανώτερο Ειδικό Δικαστήριο που λένε ότι το πάνω και από τον Άριο Πάγο. Ήταν πολύ δύσκολο για όλους να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο, διότι εφόσον έκανε δεχτή την έστασή μας και ζήτησε τις παρεμβάσεις μας, αυτό σημαίνει ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας. Στείλαμε κάποιο βίντεο, αλλά δεν στείλαμε τις ενστάσεις. Το βίντεο το έβγαλε ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος, τον οποίο έχουμε μπροστά μας, ο κ. Παπαδόπουλος Ιωσήφ, ο οποίος εκτίμησε καλές μέρες της δημοσιογραφίας, τότε που η δημοσιογραφία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενημέρωναν το λαό. Και μάλιστα η πρότασή μου είναι να τον ανακηρύξουμε και τον καλύτερο δημοσιογράφο του έτους. Λοιπόν. Τις ενστάσεις οι οποίες υποβάλαμε εγγράφως είναι ολόκληρο πακέτο. Από εδώ ο κύριος Τηλιγάδας τεκμηρίωσε, έφερε όλα τα έγγραφα τα οποία στήριζαν την έστασή μας. Από εδώ ο κύριος Γκέκας έκανε τη νομική κάλυψη του θέματος και συνέδεσε αυτά όλα ώστε το ανώτερο ειδικό δικαστήριο να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Εγώ δεν είχα και το ηθικό κομμάτι για να υπενθυμίσω στους κυρίους να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων, δεδομένου ότι η πατρίδα χάνεται. Τους έκανα κοινωνούς στο τι συμβαίνει, διότι όλοι μιλάνε οικονομικά, μιλάνε έτσι και δεν καταλαβαίνουν ότι προχθές ένας Αλβανός εμπόρισε και καθάρισε 11. Που σημαίνει το εξής. Ένα από τα προβλήματα τα οποία έχουμε είναι και το θέμα το ισλαμοφασιστικό, το οποίο καλλιεργείται, έχουν φτιάξει κράτος. Γι' αυτό λέω, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κάθε παιδί που γεννιέται, είτε λευκό, είτε κίτρινο, είτε μαύρο, είναι δυνάμει. Είναι ένας Θεός που έρχεται. Αυτό το αγαπάμε και πρέπει να ζήσει μέσα σε αγάπη και σε ελευθερία. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με τα εθνικά μας θέματα. Λοιπόν, επομένως, θα παρακαλέσω τους κυρίους μόνο συνοπτικά να πούνε το τι είπανε στις ενστάσεις και μετά να πούμε στο δεύτερο θέμα και το σπουδαιότερο να κάνει τις ερωτήσεις. Και μετά θα προχωρήσουμε πιο πολύ. Ο κύριος Τηλιγάδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε πάλι κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους ήταν στο δικαστήριο και συμπαραστάθηκαν στην προσπάθειά μας και ευχαριστούμε και ιδιαίτερα τον Ιωσήφ, ο οποίος απέδειξε ότι η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα και όχι επάγγελμα. Το αξίζουν συγχαρητήρια, παρόλο ότι προσπάθησαν να δώσουν μια άλλη μορφή οι κύριοι δικαστές και ειδικά ο πρόεδρος, προσπάθησε να βρει αιτία να αναβάλει ή να διακόψει την διαδικασία που για μας θα ήταν ό,τι χειρότερο. Αυτό βέβαια δεν το κατάλαβαν ορισμένοι, οι οποίοι ήταν εκεί και σηκωθήκαν και φύγανε επιδεικτικά. Συγκεκριμένα μιλάω για τις κυρίες Γερετσίδου, οι οποίες δυστυχώς και από τηλεοράσεως μας αποκάλεσαν και εγκάθετους. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Έχουν την άποψή τους, να πούμε. Με γεια τους, με χαρά τους. Εμείς δεν έχουμε ούτε όλη τη σοφία, ούτε είμαστε το κέντρο του κόσμου, ούτε είμαστε οι δήθεν. Είμαστε αυτοί που είμαστε, κάναμε τον αγώνα μας. Εάν έχει αποτέλεσμα ή όχι, αυτό θα φανεί μετά τις γιορτές που θα βγει η απόφαση από ό,τι μας ενημέρωσαν. Κάναμε αυτό που μπορέσαμε. Κάναμε μία δίκη η οποία δεν έχει γίνει ποτέ από το 1821 που ιδρύθηκε ξανά το ελληνικό κράτος. Αυτό ήταν κατόρθωμα. Και δεν θέλαμε να τους δώσουμε την ευκαιρία να χαλάσουν όλη αυτή την προσπάθεια. Η δίκη της 12 του Νοεμβρίου κατέδειξε και ανέδειξε όμως ένα πολύ μεγάλο γεγονός.
ανέδειξε το ότι όλα τα κόμματα συμπορεύονται μεταξύ τους, συντάσσονται μεταξύ τους και είναι ένα και το αυτό. Γιατί το λέω αυτό? Πρώτον, δεν είχαν την τόλμη να έρθουν να αντικρούσουν έστω αυτά το καταορισμένους επιχειρήματα που δεν βαριέσαι τώρα το Σύνταγμα τι είναι, το γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια, δεν βαριέσαι τώρα τα κόμματα, εγκληματικές οργανώσεις είναι καθιερωμένο στην κοινωνία πλέον το έγκλημα, και μάλιστα εμείς πιστεύαμε ότι από αυτή την υπόθεση που φέραμε σε σύγκρουση τα τρία κόμματα τουλάχιστον, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Χρυσή Αυγή, ότι θα έσπαζε ο οχετός και θα βγαίνανε τα λύματα. Γιατί το λέω αυτό? Εμείς τους είπαμε ότι κύριοι, είσαστε εγκληματικές οργανώσεις. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, αφήνουμε την Χρυσή Αυγή, διότι έχετε δωροδοκηθεί από τις Siemens και ως δωροκηθέντα κόμματα και διακινούντα μαύρο χρήμα, είσαστε εγκληματικές οργανώσεις. Άρα δεν δικαιούστε να κατέχετε δημόσιες θέσεις, να είσαστε βουλευτές, να εκδίδετε νόμους κτλ. Επίσης, αναδείξαμε το γεγονός ότι υπάρχουν στη Βουλή 83 εντός εισαγωγικών βουλευτές, όλοι του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι του ΚΚΚ εξαιρωμένοι στη Σκανέλη, και του κυρίου Σιφουνάκη από το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι κατά το Σύνταγμα είναι υποχρεωμένοι να ορκιστούν για να λάβουν τα καθήκοντά τους. Αυτό λέει το Σύνταγμα, το οποίο προσπάθησαν δύο φορές να το αναθεωρήσουν, το συγκεκριμένο άρθρο, και δεν μπόρεσαν να το αναθεωρήσουν. Επομένως, είναι υποχρεωμένοι να δώσουν τον όρκο που λέει, το συγκεκριμένο όρκο που λέει το Σύνταγμα. Αυτό το παρήδαν, το παρέβλεψαν, και μάλιστα πρόσφατα προημερών ζήτησε να μας δει ο κύριος Αβραμίδης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, και του είπα ότι το άρθρο 59 του Συντάγματος είναι καθοριστικό και λέει ότι πρέπει να ορκίζεστε για να λάβετε τα καθήκοντά σας. Λέει, τώρα δεν πειράζει να πούμε, τώρα ο όρκος λέει, τον όρκο το δίνουμε και στα δικαστήρια έτσι όπως το δίνουμε. Δηλαδή άρες μάρες κοκκουνάρες, δηλαδή σε όκτα μία πόντων. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι που βρίσκονται. Και αμφιβάλλω αν από τους 300 βουλευτές κάποιοι έχουν διαβάσει το Σύνταγμα. Αμφιβάλλω. Τέλος πάντων, λέω ότι αυτή η δίκη ανέδειξε αυτό το γεγονός, διότι κατηγορώντας εμείς τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση και βάσει του τεκμηριωμένου πορίσματος του Ντογιάκου, θα μπορούσε κάλλιστα να έρθει στο δικαστήριο και να πει ναι, είμαστε ή δεν είμαστε εγκληματική οργάνωση, εσείς όμως είσαστε εγκληματική οργάνωση, κύριοι. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν διεθνώς εάν η Χρυσή Αυγή παρίστατο στο δικαστήριο και ονόμαζε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΚ εγκληματικές οργανώσεις, και προπαντός τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό τι δείχνει? Ότι άρα όλοι είναι μέσα και κινούνται μέσα στο ίδιο καλούπι. Και οι 300 είναι μία από τα ίδια. Απλώς κοροϊδεύουν τον κόσμο, παίζουν ένα κουκλοθέατρο κατά το φίλο μας τον Βασίλη που συνηθίζει και το λέει. Ένα κουκλοθέατρο και τίποτε άλλο, με αποτέλεσμα ο λαός, ο οποίος δεν έχει καταλάβει ότι είναι κυρίαρχος, ότι είναι ο αφέντης αυτού του τόπου, και δεν καταλαβαίνει ότι όλοι αυτοί είναι οι υπαλληλοί μας, ότι είναι μισθοδοτούμενοι από μας, και δεν πρέπει να τους σκύβουμε το κεφάλι, δεν πρέπει να παρακαλάμε τους πολιτικούς, διότι είναι υπαλληλοί μας, εμείς είμαστε οι εργοδότες. Αυτό δεν το καταλαβαίνει ο λαός, δυστυχώς, ούτε για τους βουλευτές, ούτε για τους δικαστές. Κάναμε μία οξία κριτική από όσους ήταν στην αίθουσα του δικαστηρίου και παρακολούθησαν, μια οξία κριτική, και οξύτατη κριτική έγινε και μέσω των υπομνημάτων μας, που όσοι έχετε email θα σας το αποστείλουμε, γιατί είναι μακροσκελή και τι να διαβάσουμε τώρα, είναι κρίμα. Καυτηριάσαμε βέβαια τη στάση του δικαστηρίου, που προσπαθούσε να γελιοποιήσει την υπόθεση και να βρει την ευκαιρία να τη ρίξει στον κάλαθο των αχρήστων, αλλά δεν τους βγήκε.
Τώρα τι θα βγάλουν, πρόβλημά τους. Εμείς τεκμηριώσαμε ο καθένας μας με τον τρόπο του και με τις δυνατότητές μας τα υπομνήματά μας και τις θέσεις μας, και από εκεί και πέρα, εάν δεν γίνει αυτό που πρέπει, εάν η δικαιοσύνη δεν αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και δεν αναλάβει το ρόλο της, ανεξαρτήτως ποια θα είναι η απόφαση, αν είναι ευεργετική, εντάξει, έχει καλώς. Αν η απόφαση όμως είναι αρνητική, είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε στα άκρα. Όπου μπορούμε, σε οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού και του ΟΗΕ ακόμη, θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε και με τις δικές σας και με τη δική σας συμπαράσταση, για την οποία σας ευχαριστούμε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, να δώσω το λόγο στον κύριο Γκέκα, και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε, διότι, με συγχωρείς Κώστα Νολεπτούλη, διότι από εσάς σήμερα, πέρα των ότι ήρθαμε απλώς να σας δώσουμε μία υποτυπώδη ενημέρωση, θέλουμε να μας προτείνετε και τις δικές σας σκέψεις για τις περαιτέρω ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε, για τις οποίες είμαστε διατεθειμένοι να τις υλοποιήσουμε με οποιοδήποτε κόστος. Αυτό. Εάν με επιτρέψει, Οδυσσέα, ήθελα κάτι να σου πω εδώ, να διευκρινίσω λίγο τη θέση μου. Για ποιο λόγο, παρόλο που δεν συμφωνούσα, όταν με ρώτησε δηλαδή ο πρόεδρος του δικαστηρίου, συμφωνείτε, κύριε, με την απόφασή μας? Ότι ήθιστε δηλαδή να κλείνει η κάμερα? Είπα, όχι, κύριε πρόεδρε, δεν συμφωνώ. Ναι, σωστό. Παρ' όλα αυτά, επειδή έκανε μια έμεση απειλή, αυτό ήταν, ότι θα σταματήσει η δίκη, το σκέφτηκα και έκλεισα μεν το φακό, αλλά μαγνητοφώνησα το υπόλοιπο. Όμως το μετάνιωσα. Γιατί? Αυτό θέλω να σου πω. Γιατί? Γιατί εγώ δεν είμαι πεσημιστής. Ήμουν πάντα αισιόδοξο. Όμως πιστεύω ότι δεν πρόκειται να δικαιωθεί. Να δικαιωθούμε, να το πω καλύτερα. Άρα λοιπόν, εάν συνέχιζα και γινόταν ένα μπάχαλο, μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο. Πρώτα-πρώτα θα διακόπτω. Θα με πέρανε μέσα. Όχι, όχι. Μέσα δεν θα σε πήγαινε. Μα ήρθε η αστυνομία, αν πρόσεξες. Η αστυνομία ήρθε για άλλους λόγους. Η αστυνομία ήρθε διότι, να σας βάλω έτσι μέσα στο πνεύμα, κινδυνεύαμε προσωπικά εμείς, και περισσότερο εγώ, που άργησα να έρθω στο δικαστήριο γιατί μου είχαν κλείσει την πόρτα και δεν μπορούσα να φύγω. Πέντε οι οποίοι ήταν στο τέλος, και ένας εξ αυτών που ήρθε να βγάλει το... δεν ήταν υπάλληλος της... Όχι, αστυνομικός. Δεν ήταν αστυνομικός, δεν ήταν ούτε σεκιουριτάς. Ήταν της συγκεκριμένης ομάδας. Και πρώτα να το βγάλω έξω για τον. Ναι, αυτό. Ήταν τη συγκεκριμένη ομάδα. Εντάξει, δεν ήταν τίποτα. Τίποτα δεν ήταν. Τέλος πάντων, μην πάρουμε τον χρόνο τώρα. Λοιπόν, ναι, και επειδή υπήρξε κάποιος κίνδυνος έτσι στην ατμόσφαιρα, αυτός ήταν και ο λόγος που κάλεσαν την αστυνομία. Την αστυνομία δεν κάλεσαν για να πιάσουν τον Ιωσήφ. Την αστυνομία κάλεσαν επειδή ήταν συγκεκριμένοι άνθρωποι πίσω στο. Συγγνώμη, στο τέρμα. Μια διευκρινιστική. Παρακαλώ. Αυτός ο έσωμος, τι υπενήσεις ότι ήταν? Ήτανε της Χρυσής Αυγής. Κάτι, συγγνώμη, ένας άνθρωπος της Χρυσής Αυγής επέβλεπε τις εισόδους αν μιλάνε έξω, γιατί το είχαμε και αυτό, μιλούσαμε έξω και δεν μη φωνάζετε, και υπεδείχνυε στον πρόεδρο να βγάλει το φωτογράφο έξω. Δεν ήξερε ο πρόεδρος ποιος ήτανε. Συγγνώμη, ο πρόεδρος δεν ήξερε τι γίνεται στην αίθουσα του. Είχε τελεία άγνοια ο πρόεδρος από όλα. Συγγνώμη, αν αυτά είναι όπως τα λες, τότε δεν έχουμε άλλο θέμα συζήτηση μέχρι να λυθεί αυτό. Και τι θα κάνουμε? Είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση εδώ με αυτό το πράγμα. Και τι θα κάνουμε? Αν αυτό το πράγμα είναι έτσι όπως το λες, έτσι, δεν έχουμε άλλο θέμα συζήτηση να προχωρήσουμε. Αν δεν λύσουμε, τι θα κάνουμε? Πώς θα το λύσεις με αυτό? Να το συζητήσουμε. Να σου πω, γιατί δεν είναι γνωστό ότι υπάρχει παρακράτος? Όχι, όχι. Τι να πεις? Μήπως είναι μέσα στην κάμερα, κατά λάθος που έπαιρνες κάμερα? Ναι, είναι. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό είπαμε ότι έχει συνέχεια. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένα θέμα, δεν θέλω να ούτε πρόταση να κάνετε τίποτε. Είναι ένα θέμα το πρώτο που πρέπει να το ψάξουμε. Από δημονομική και από δημοσιογραφική. Θα το ψάξουμε, Γιώργο, είναι στα υπόψη. Άποψη δημοσίου διαλόγου, χωρίς δεύτερο. Συμφωνούμε. Είναι στα υπόψη, διότι εγώ πήγα στον αρμόδιο και ρώτησα ποιος σας κάλεσε. Εντάξει, δεν τους κάλεσε κανείς. Εγώ χωρίς να ξέρω τι είναι αυτός. Το συγκεκριμένο. Του λέω, είσαι ένας τραμπούκος, είσαι σε εντεταλμένη υπηρεσία.
Γιατί μου είπε κάποια πράγματα που δεν τα άκουσες εσύ και απόρρισες γιατί σου είπα κάτι. Εγώ τα είπα αυτά γιατί αυτός είχε σχέση με τους αστυνομικούς. Και όταν ήρθε ένας αστυνομικός εκεί πέρα, ήρθε και κοίταγε συγκεκριμένο άτομο έτσι στα μάτια. Και λέω, κάτσε κοιτάς, κάτσε να φωνάξω τον Οδυσσέα και μπροστά του σου είπα κάποια πράγματα για αυτόν τον τραμπούκο. Για να μαζευτεί, γιατί θεωρώ ότι ο αστυνομικός είχε κάποια διασύνδεση με αυτόν. Φυσικά. Δεν λέω άλλα για να μην φανώ. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Απλώς να ρωτήσω, Νίκος, είπαμε. Γιώργο. Να ρωτήσω, αυτά που είπες, θες να τα βγάλω στον αέρα? Βεβαίως. Αυτό πρέπει να το ρωτήσω. Ξέρω που πάει, μέχρι που πάει η δημοσιογραφική. Αυτό πρέπει να βγουν δηλαδή μόνο στον αέρα. Πρέπει να γίνει. Εγώ δεν φοβάμαι να το βγάλω. Είναι κοινωνία σήμερα. Εγώ δεν φοβάμαι να το βγάλω. Σε ρωτάω όμω. Αν είναι φυσικά θέμα ξεχωριστό να το συζητήσουμε. Ωραία, πάμε σε ένα άνθρωπο που δεν ξέρει τι κρατάει στο μυαλό του. Να υποδεικνύει στον πρόεδρο του ΑΕΠ, κύριε πρόεδρε, να τον κάνω έξω. Και ο πρόεδρος να λέει δεν τον ξέρω και να μην του λέει ποιος είσαι εσύ. Γι' αυτό θα έχουμε συνέχεια σήμερα. Του είπα εγώ όμως ποιος είσαι. Λοιπόν, γιατί νόμισε, μου επιτρέπεις, γιατί νόμισε ότι ήταν αστυνομικός. Το δικαστήριο. Συγγνώμη, από πού το νόμισε, δεν ξέρει το ΑΕΠ αν οι αστυνομικοί πρέπει να έχουν στολή ή πολιτικά. Όχι. Εκεί δεν ξέραν τίποτα. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι ότι δεν είναι ο αστυνομικός στα δικαστήρια. Οι αστυνομικοί είναι πάντα με στολή. Συμφωνώ. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Είπα ότι οι δικαστές, από ό,τι τους είδατε, όχι μόνο δεν ξέρανε που βρίσκονταν, δεν ξέρανε και τι δικάζανε. Ήταν και δικαστές στο κόλπο. Λοιπόν, Γιώργο, είμαι σαφής. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό στο αριστερό μου. Όχι μόνο δεν ξέρανε που βρίσκονταν, δεν ξέρανε και τι δικάζανε. Ναι, αλλά. Διότι, αν προσέξατε, Πρέπει να το βγάλουμε στο CNN. Μου επιτρέπεις, Γιώργο, να τελειώσω. Διότι, αν προσέξατε, προσπαθήσαν, ειδικά η κυρία, η εισηγήτρια, με τον παρακείμενο, προσπάθησαν. Μου επιτρέπεις. Γιατί εμείς δεν παίζουμε. Ένα λεπτό, θα διαβάσω την πρώτη παράγραφο του υπομνήματός μου. Την πρώτη παράγραφο. Στους χαλεπούς καιρούς μιας φθήνουσας δημοκρατίας, διακατεχόμενος από βαθύ αίσθημα οδύνης, προβληματίστηκα εάν και κατά πόσο θα έπρεπε να προβώ στην σύνταξη του υπομνήματός μου, δεδομένου ότι η δικάσιμο στις 12 Νοεμβρίου 2014 ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου απέδειξε για μία ακόμη φορά την δια της δικαιοσύνης ένδια της ελληνικής δημοκρατίας, αφού ως Έλληνας πολίτης βίωσα την προσβολή της ανθρώπινης μου υπόστασης και ολόκληρου του κατά το Σύνταγμα κυρίαρχου λαού στα πρόσωπα των αποτελούντων το κρατήριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Έθνου. Αδυνατό να κατανοήσω την αναξιοπρεπή συμπεριφορά της κυρίας εισηγήτριας της υποθέσεως και του παρακείμενου αυτής δικαστικού λειτουργού, οι οποίοι καθ' όλη την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αναλύσκονταν σε γέλωτες ως να ευρίσκονται εις παιδική χαρά και ο κύριος πρόεδρος του δικαστηρίου να μην τους ανακάλει στην τάξη, αλλά αντιθέτως να εξέρχονται εκ του έρκους των οδόντων του λόγια του τύπου «Δεν είναι και εισαγγελέας η κυρία εισηγήτρια», λόγια δικαιολογούντα την πλημέλεια της κυρίας εισηγήτριας στην παρατηρήσή μου ότι όφιλε να μερεμνήσει τα προβλεπόμενα υπό των διατάξεων του άρθρου 30 του νόμου ΤΑΔΕ, το οποίο επιτάσσει ότι η εισηγητής δύναται κατά απόκληση των περί αποδείξεων διατάξεων να διατάξει πάνω ότι καταδικρίζεται είναι απαραίτητο για την εξακρίβωση της αλήθειας των πραγματικών γεγονότων. Έτσι. Και γεννάται το ερώτημα. Δεν ενδιαφέρεται η δικαιοσύνη για την εξακρίβωση της αλήθειας των πραγματικών γεγονότων? Εάν όχι, τότε να ανακράξω. Ουέ. Και τούτο διότι με τη συμπεριφορά της η δικαιοσύνη κατά την 12η Νοεμβρίου 2014 απέδειξε ότι δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την θεσμική σταθερότητα και την πολιτική ισορροπία όταν οι έτερες λειτουργίες της πολιτείας απειλούν την υπόσταση και επιδιώκουν την κατάλυση του καταστατικού χάρτη της χώρας, αφού η αρχή, όπως την διατυπώνει ο καθηγητής του διαγραμματικού δικαίου Αριστόβουλος Μάνασης, ότι άμεσος πρωταρχικός σκοπός πάσης πολιτιακής οργανώσεως είναι η διασφάλιση της ιδίας αυτής υποστάσεως. Δεν υπηρετήθηκε πιστός εκ μέρους του κυρίου Προέδρου κατά την εκδίδη της αιτήσεως της ενστάσεώς μας. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, προχωράμε. Μου είπανε, λέει, τον φτύνεις. Ναι, τον φτύνω, όχι αυτόν. Και όλο το δικαστήριο. Διότι δεν ήταν δικαστήριο. Ήταν μια παιδική χαρά.
Θα τα βρούνε όμως την πορεία. Διότι δεν θα μείνουμε έτσι. Με καλά παιδιά μπελέξαμε. Καλησπέρα σε όλους. Δύο πράγματα θα ήθελα να πω γύρω από τη σημερινή δουλειά. Το ένα είναι ότι καταρχήν πρέπει να συνεκτιμήσουμε πολιτικά την όλη αυτή κίνηση που έγινε σε σχέση με το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, διότι στην ουσία είναι μια πολιτική κίνηση. Και το δεύτερο είναι τι μέλη γενέστε παραπέρα και τι κάνουμε. Πάνω στο οποίο θα πρέπει θεωρητικά να αναπτυχθούν απόψεις από όλους τους παρισταμένους, διότι στην ουσία είναι ένας ανοιχτός διάλογος με εμπλουτισμό των απόψεων για τα παραπέρα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Πάω στο πρώτο θέμα. Πολλάκι σε έχει μπει το ερώτημα σε όλη αυτή τη διαδικασία που ξεκινήσαμε και βάλαμε το θέμα στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο, τι περιμένετε από τη δικαιοσύνη. Αυτό το θέμα το ακούω από όλες τις πλευρές, τόσο από την άκρα αριστερά έως την άκρα δεξιά. Δεν υπάρχει δηλαδή άνθρωπος που να πει ότι τι περιμένετε, η δικαιοσύνη είναι μέσα στο κόλπο, μέσα στο παιχνίδι. Αυτό είναι και το πρώτο μας λάθος. Εάν πιστέψουμε ότι η δικαιοσύνη ως θεσμός δεν πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα. Η κίνηση την οποία κάναμε εμείς είχε σαν στόχο να βάλει την δικαιοσύνη και την δικαιοσύνη μπροστά στο πρόβλημα. Το Σύνταγμα σαφώς διαχωρίζει, σύμφωνα με το άρθρο 26, και τις τρεις του λειτουργίες. Τόσο την ομοθετική, όσο την εκτελεστική, όσο και τη δικαστική. Σήμερα είναι γεγονός ότι αυτό το σύστημα της δημοκρατίας που το Σύνταγμα υπερασπίζει δεν υπάρχει στη χώρα μας. Η ένσταση είχε σαν στόχο νομικός να βάλει δύο πράγματα. Το πρώτο, να μπει στην ουσία του ζητήματος, και η ουσία του ζητήματος είναι το εξής απλό ερώτημα, όπως είπαμε και στο δικαστήριο. Μπορούν πολιτικά κόμματα τα οποία έχουν μετατραπεί σε εγκληματικές οργανώσεις να προείστανται της λειτουργίας του κράτους και να νομοθετούν, ναι ή όχι? Αυτό το ερώτημα στην ουσία εμπεριέχεται στη λέξη κύρος. Δηλαδή η ένσταση κατά το άρθρο 58 του Συντάγματος είναι περί του κύρους των εκλογών. Δεν υπάρχει κύρος στις εκλογές εάν έχει εκφυλιστεί τόσο πολύ η πολιτική λειτουργία της ένωμης τάξης, της συνταγματικής ένωμης τάξης, και τα κυρίαρχα όργανα του κράτους από κυρίαρχα όργανα του κράτους έχουν μετατραπεί σε εγκληματικές οργανώσεις. Ένα είναι αυτό για τα τρία συγκεκριμένα κόμματα. Και το δεύτερο για τα υπόλοιπα δύο κόμματα της αριστεράς, τα οποία αμφισβητούν την λειτουργία του Συντάγματος έστω και με τη λογική του όρου. Άρα λοιπόν η λέξη κύρος φέρνει ταυτόχρονα και το δεύτερο νομικό ζήτημα το οποίο έπρεπε να απαντήσουμε και στο οποίο ήταν εξίσου καταλυτικό. Έχει καταλυθεί το Σύνταγμα της χώρας, ναι ή όχι? Εκφράσαμε με τη νομική μας άποψη ότι από τη στιγμή που άνω των 270 βουλευτών έλκουν την νομιμότητά τους σε παράνομες ενέργειες, καταχρηστικώς ασκούν το δικαίωμα του βουλευτή. Άρα όλη η υπόσταση, η νομική υπόσταση της ελληνικής πολιτείας είναι άκυρη και είναι και παράνομη. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, θα έπρεπε παράλληλα να καταδείξουμε εάν υπάρχει και απουσία του κράτους δικαίου. Διότι για να σταθεί ο όρος της κατάλυσης του Συντάγματος, είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτό που λέμε αρνησιδικία, απουσία του κράτους δικαίου, να επιληφθεί των υποθέσεων, διότι εμείς πήγαμε ως συνεταίρος, ως κυρίαρχος λαός, ως ένας εκ των έχοντας δικαίωμα που έχουν συνυπογράψει στο Σύνταγμα να σταθεί και να απαιτήσει από τις νόμιμες λειτουργίες της πολιτείας να λάβουν τα απαραίτητα και τα προσήκοντα μέτρα. Έτσι λοιπόν
η όλη ακροαματική διαδικασία, διότι άκουσα και από πολλούς και σχολιάστηκε γιατί τα βάλατε τόσο πολύ με τους δικαστές. Κυρίως ο Οδυσσέας που πιάστηκε στο θέμα των δικαστών στάθηκε με λόγια άλλων δικαστικών λειτουργών, όχι με δικά του λόγια. Δεν ήταν τα δικά του λόγια τα οποία ακούστηκαν μέσα στο... και στο υπόμνημα υπάρχουν και στο αυτό, ότι πλέον οι ίδιοι δικαστές που προέρχονται από το δικαστικό σώμα και από τη δικαστική λειτουργία ομολογούν ότι υπάρχει αρνησιδικία, ότι το κράτος δικαίου απουσιάζει από τα προβλήματα των Ελλήνων. Γι' αυτόν τον λόγο θέσαμε και τις 142 μηνύσεις των Ελλήνων πολιτών που ξεκινώντας από το δικαίωμά τους που έχουν να ζουν σε ένα δημοκρατικό καθεστώς πιστέψανε στο θεσμό της δικαιοσύνης και πήγαν και κάναν τις μηνύσεις. Έτσι λοιπόν η άρνηση να εκδικαστούν όλα αυτά τα ζητήματα έπρεπε να οδηγηθούν στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Γιατί? Γιατί θέλουμε να υπάρχει με τη βούλα η απόφαση του κορυφαίου οργάνου της δικαιοσύνης. Είναι αλλιώς εάν υπάρχει οποιαδήποτε απόφαση και να βγάλει το ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Το ανώτατο ειδικό δικαστήριο και όλο το πολιτικό σύστημα είναι σε θέση ρουαμάτ. Ή το ανώτατο ειδικό δικαστήριο θα πρέπει να δικαιώσει την προσφυγή μας, μέρος αυτής ή οτιδήποτε άλλο, είτε θα την απορρίψει όπως πρότεινε η συγγήτρια, η οποία όμως δεν πρόταξε κανένα νομικό λόγο. Απλώς είπε τη λέξη αόριστο. Το αόριστο δεν λέει τίποτε στη νομική επιστήμη, αν δεν εξηγήσει επακριβώς τι είναι το αόριστο. Άρα λοιπόν, εάν η δικαιοσύνη με τη βούλα πάρει μια απόφαση, το κορυφαίο δικαστήριο της χώρας, ότι απορρίπτω τη συγκεκριμένη προσφυγή, θεμελιώνουμε νομικό δικαίωμα με βάση το άρθρο 120 του Συντάγματος, παράγραφο 4, να πούμε ότι εμείς αντιστεκόμαστε με οποιοδήποτε μέσο, διότι πέραν της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας και η δικαστική εξουσία με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση πλέον έχει ναρκοθετήσει την ύπαρξη του ελληνικού κράτους. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Το ένα ερώτημα στο πώς εδώ εμείς θα το απαντήσουμε και με τι μορφές στο προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Δηλαδή ξεκινώντας με το αρνητικό ενδεχόμενο της δίκης. Ποια είναι τα οποιαδήποτε μέσα που σαν ελληνικός λαός μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι το ένα θέμα, το ερώτημα που πρέπει να στύψουμε το κεφάλι μας και να βρούμε τι πρέπει να κάνουμε. Το άλλο ζήτημα. Θέσαμε για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά και στα ελληνικά την εξής σημαντική πρόταση. Βάλαμε την δυνατότητα μέσα από το υπάρχον σύνταγμα που έχει το ανώτατο ειδικό δικαστήριο εάν βγάλει απόφαση να προχωρήσει αυτό με δικαστική απόφαση σε συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή να καλέσει σε συνδυασμό με το άρθρο 120 από τη στιγμή που υπάρχει κατάλυση του συντάγματος και σε συνδυασμό με το άρθρο 1 που θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία, να καλέσει τον κυρίαρχο λαό να αποφασίσει δια δημοψηφίσματος στα 5 κρίσιμα ερωτήματα τα οποία θέσαμε. Και εδώ είναι η πολιτική πρόταση την οποία κάνουμε ως Πατριωτική Ένωση και ως σκεπτόμενοι Έλληνες. Μου λένε πολλοί, εάν εσάς δεν σας ξέρει κανείς, σας υπάρχει όντως να δεχθώ ότι όλα αυτά που λέτε είναι σωστά, υπάρχει το μέγεθος το ότι οι τηλεοράσεις δεν πρόκειται να πούνε τίποτε και όλα τα σχετικά και μετά από 40-50 χρόνια ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Πράγματι, αυτό είναι μια εγγενής και πραγματική αδυναμία. Όμως εμείς δεν λέμε εμείς θα σας λύσουμε το πρόβλημα. Προσέξτε το πολύ καλά. Εμείς χρησιμοποιούμε πλευρές της συνταγματικής νομιμότητας του πολιτικού συστήματος και οτιδήποτε άλλο για ένα και μοναδικό σκοπό, για να αποφασίσει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Εμείς προτείναμε τη θέση του δημοψηφίσματος με τα συγκεκριμένα 5 ερωτήματα. Δεν είπαμε δηλαδή
ότι οι Έλληνες ελάτε να σας σώσουν. Σε αυτή τη σωστή θέση, επειδή χθες έτυχε και έκανα μία συζήτηση με διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πω το εξής. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας ότι είναι κοντά στην αυτοδυναμία, ξαφνικά ο κυρίαρχος λαός πάει περίπατο. Δηλαδή, ενώ θεωρητικά θα πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός και μπορεί να αποφασίσει άμεσα και να ξεπεράσει όλον αυτό το φαύλο κύκλο, όλη αυτή την εικονική δημοκρατία, όλη αυτή τη γραφειοκρατία, να γίνονται εκατομμύρια εργατοώρες να χαλώνται στην τηλεόραση για συζητήσεις πολιτικές κτλ. Ενώ μέσα σε ένα μήνα, δύο μήνες, ο ελληνικός λαός με μια απλή ενημέρωση, μπαίνοντας σε μια λογική δημοψηφίσματος, θα μπορεί να αποφασίσει τελικά σε ποια χώρα θέλει να ζει και να υπερασπίσει το δικαίωμά του αυτό. Αυτή είναι η πεμπτουσία της πρότασης. Ότι εμείς προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τη λογική του κομματισμού που έχει αναπτυχθεί και που έχει διαιρέσει τον ελληνικό λαό. Προσπαθούμε να δυναμώσουμε, και αυτό έχει φανεί στην τελευταία αυτή, στο κάλεσμα που βγάλαμε και στην ανακοίνωση, όπου πραγματικά συνυπογράφηκε από μέλη κομμάτων από όλο το πολιτικό φάσμα, και από την δεξιά που λέμε και από την αριστερά, που βλέπουμε δηλαδή οι Έλληνες προσπαθούν να ξεφύγουν από τον κομματικό σφιχτό εναγκαλισμό και να δώσουν λύσεις στα καθημερινά διέξοδα τα οποία έχουν. Αυτή είναι η ουσία της πολιτικής πρότασης, η πρόταση του δημοψηφίσματος που να αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός. Αυτή την πρόταση βάλαμε στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Εμείς πρωτίστως πιστεύουμε στην πολιτική λύση. Και επειδή το ανώτατο ειδικό δικαστήριο είναι πολιτικό δικαστήριο και όχι ποινικό δικαστήριο, έχει τη δυνατότητα εκ του νόμου να αποφασίσει, και ιδιαίτερα διότι στην ουσία είναι ιονή συνταγματικό δικαστήριο. Το άρθρο 100 του συντάγματος το έχει θέσει. Και οι παλιοί συνταγματολόγοι της δεκαετίας του 70, του 75 και του 76, του 77, αναφέρω χαρακτηριστικά το Ράικο, ο οποίος είναι και πατέρας της σημερινής εισαγγελέας πρωτοδικών, λέει, αναφέρει το ανώτατο ειδικό δικαστήριο στο βιβλίο του που αναλύει, το αναφέρει ως συνταγματικό δικαστήριο. Άρα λοιπόν η κατεξοχήν εντύπωση, η κατεξοχήν τέτοιο που υπήρχε σε όλο το νομικό φάσμα της δεκαετίας του 70-75 την ώρα ψηφιζόταν το Σύνταγμα, είναι ότι το ανώτατο ειδικό δικαστήριο είναι συνταγματικό δικαστήριο. Την ίδια μας την ένσταση θεώρησε νόμο βάσιμη η ίδια εισηγήτρια, που σημαίνει ότι έχει τα νομικά της ερίσματα στη δικαιοδοσία του ανωτάτου ειδικού δικαστηρίου. Άρα το ίδιο το δικαστήριο μπορεί να υιοθετήσει την πολιτική πρόταση την οποία κάνουμε. Ότι όταν καταλύεται η δημοκρατία, όταν συρρυκνώνεται η δημοκρατία σε ένα τόπο, τότε η μοναδική απάντηση η οποία δεν περιέχει μέσα ούτε την έννοια του εμφυλίου, ούτε την έννοια του να χαθούν ζωές, περιουσίες και το καθεξής, εμπεριέχεται στην εξής έννοια, στην περισσότερη δημοκρατία. Και η περισσότερη δημοκρατία έρχεται όταν πραγματικά ο λαός μπαίνει στη λογική ότι θεμέλιο είναι η λαϊκή κυριαρχία και ο ελληνικός λαός αποφασίζει για τα άμεσα προβλήματά του και όχι να δίνει έμεση λύση μέσω πολιτικών κομμάτων και το καθεξής. Αυτά ήθελα να σας πω και πάνω σε αυτά να κάνουμε συζήτηση σήμερα. Έχετε καταλάβει τι έγινε στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Εγώ απλώς υπενθύμησα στον πρόεδρο του δικαστηρίου ότι οι μέρες που περνάει η Ελλάδα είναι χαλεπές, είναι χειρότερες ιστορία της. Η νέα παγκόσμια τάξη, αυτός ο ιός, αυτός ο καρκίνος έχει προσβάλει την Ελλάδα. Εάν παρατηρήσετε ότι καμιά δραστηριότητα δεν πάει μπροστά, ούτε οικονομία, ούτε παιδεία, έχουμε γενοκτονίες, το φυτώριο της Ελλάδος έφυγε, είναι το δεντράκι που το περίμενε να φυτρώσει, να βγάλει τα μήλα, και μόλις παραγούν τα μήλα τα παίρνουν τα φύλλα και τα πηγαίνουν στη Γερμανία. Θυμηθείτε πόσα ταξί έχετε πάρει να πάτε να στα αγγλικά, πόσο κόπο και το υπόλοιπο. Αυτό εκεί πέρα τελειώνει η Ελλάδα, που φεύγει αυτό και θα καρποφορήσει ή θα πεθάνει εκεί πέρα. Και τόσα άλλα. Και το πιο σημαντικό από όλα, το οποίο δεν το πιάνει κανείς γιατί δεν το αγγίζουν, είναι οι ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες επί 40 χρόνια είναι ο σάκος
του μπόξου που το χτυπάνε τα κόμματα όλοι, διότι αυτό φοβούνται. Διότι ένοπλες δυνάμεις παράγουν φιλοπατρία. Ζεις με φιλοπατρία. Αλλά και οι ένοπλες δυνάμεις, η ηγεσία τους, έχει πλέον ταυτιστεί με την κομματοκρατία. Γι' αυτό βλέπουμε και τον κύριο Κωνσταράκο να γίνεται πρόεδρος. Όταν γίνεται πρόεδρος στην ΕΟΚ, στο ΝΑΤΟ και τέτοιο, σημαίνει ότι και εσύ είσαι πουλημένος. Επομένως, είναι μια ευκαιρία εδώ πέρα να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό. Δεν υπάρχουν αριστεροί και δεξιοί. Αυτά είναι για τους ανόητους που έχουν μαντρώσει. Όπως δεν πρέπει να υπάρχουν μαύροι και άσπροι, που είναι το νέο δόγμα που έρχεται. Το νέο δόγμα, αν ακούσετε τι λέει ο πρόεδρος της Ζιμπάμπουε, δεν θα μείνουν ούτε λευκό ρουθούνι. Πληρωμένος. Αν δείτε ένα κράτος να δημιουργείται σε ένα χρόνο, το ίζεις και να έχει πολυβόρα χρόνια κτλ., αυτά όλα γίνονται από τον μεγάλο αδελφό. Επομένως, θέλουμε ανθρώπους σοφούς, μυαλωμένους. Ενωμένους, αυτό το οποίο έρχεται θα είναι χειρότερο από αυτό το οποίο πέρασε ο 20ος αιώνας. Ο 21ος θα είναι ένας αιώνας που δεν έχει αξία τίποτε. Εγώ τι αντικάτω την Ευρώπη, των αιμομιχτών, των κτηνοβατών και των παιδοφίλων. Όλοι αυτοί οι ανώτατοι, όταν θέλουν να ξεκουραστούν, πηγαίνουν στην Ταϊλάνδη με τα αγοράκια. Και ο ταλέπορος πατέρας φέρνει τα αγοράκι του. Αν είναι αυτή η ζωή, αν είναι αυτή η πατρίδα μου στην Ευρώπη, δεν τη θέλω. Λοιπόν, έχουμε πολύ μεγάλο. Μα πάρα πολύ, έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη να αγωνιστούμε. Πολύ μεγάλη ευθύνη για τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει τίποτα. Όποιος σας λέει ότι είναι αριστερός δεξιός, είναι πουλημένος. Είναι εχθρός της πατρίδος. Τίποτα άλλο. Κατόπιν τούτου, όλοι εσείς που ήρθατε, μπορείτε να σκεφτείτε. Εγώ προσωπικώς έχω πολλές ιδέες. Μπορώ να κάνω τα πάντα. Να κάνω ψυχολογικό πόλεμο στους δικαστές. Να κάνουμε ένσταση και μήνυση στους δικαστές. Να τους ξεπροστιάσουμε. Πρέπει να κάνουν τα πάντα. Δεν με πειράζει εμένα. Κάθε μέρα να βάζω 10 ανθρώπους και να τους βομβαρδίζουν. Όταν είσαι αποφασισμένος να κάνεις όλα. Αλλά μπορούμε κάλλιστα να πάμε να διαλέξουμε μια χώρα η οποία είναι μη μνημονιακή, που δεν ανήκει ούτε στην Τρόικα τίποτε, που έχει δικαστές που μετράνε και να κάνουμε μια ωραία, όπως κάναμε εδώ πέρα με το αυτό που κάναμε σε 4 γλώσσες, να το κάνουμε αυτό και να τα μάθει όλος ο κόσμος. Διότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κέντρο να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ο κόσμος μαθαίνει αυτή τη στιγμή, ο Έλληνας που είναι στη Γερμανία, ότι και να πει κλινικό προς την άλλα, καλά τις κάνανε. Διότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ανήκουν στο μεγάλο αδελφό μας έχουν ρεζιλέψει. Ότι είμαστε τεμπέλτες κτλ. Δεν λένε την αλήθεια. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή η ομάδα είναι ακριβώς το τι λέγεται απ' έξω. Και πρέπει να πιάσουμε την ομογένεια, να έρθουμε σε επαφή, να τους ανοίξουμε τα μάτια. Διότι χαθήκαμε. Όλοι προσπαθούμε, όλοι πάνε ενωθούν να γίνουν αρχηγοί. Και στο εγώ χάνεται το παιχνίδι. Εμείς δεν πάμε να γίνουμε αρχηγοί. Πάμε να ξυπνήσουμε τον κόσμο. Και το είδα σήμερα, διότι δεν είχα ίντερνετ και πήγα στο καφέ. Στο καφέ εκεί πέρα που πίνω, για να μπω στο ίντερνετ. Και άρχισε ο άνθρωπος που δεν είχε ίντερνετ να έρχεται δίπλα μου. Και εκεί κατάλαβα ότι αν είχαμε νέους ανθρώπους που ξέρουν ίντερνετ και έχουν βαφτιστεί στα εθνικά νάματα, θα μπορούσαν να διδάξουν αυτούς και να πούν την αλήθεια. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν. Λοιπόν, επομένως, όλοι εσείς μπορείτε με τις ιδέες σας να βοηθήσετε και αφού δεν θα πούμε κατευθείαν αυτό, θα πούμε στο άλλο θέμα για να φύγουν ορισμένοι κύριοι, να σας πει ο κύριος Τηλιγάδας τι έγινε με αυτές τις δηλώσεις τις οποίες σας είχαν πει ότι πρέπει να υπογράψετε, διότι σας δίνουμε μια ευκαιρία να σώσετε την κατάσταση. Πρωτίστως ήθελα να σας ενημερώσω ότι ξέχασα προηγουμένως ότι εμείς είχαμε καλέσει όλα τα κόμματα, τα εντός εισαγωγικών κόμματα και κομματίδια και δυστυχώς δεν εμφανίστηκε κανείς. Είχαμε καλέσει όλα τα μαζικά μέσα ενημέρωσης και του εσωτερικού και του εξωτερικού. Είχαμε μεταφράσει το κείμενο αυτό που διακινήσατε και εσείς σε 4 γλώσσες, το στείλαμε στα μαζικά μέσα του εξωτερικού παντού, δεν ενδιαφέρθηκε κανείς ούτε να ρωτήσει. Καταλαβαίνετε δηλαδή σε τι κλειό έχουμε πέσει. Συγγνώμη, να τελειώσω. Καταλαβαίνετε όχι μόνο σε τι κλειό έχουμε πέσει, πως αυτό το παιχνίδι που παίζεται εις βάρος του ελληνισμού, γιατί ο ελληνισμός είναι το πρόβλημα, έτσι, σε τι παγίδα έχουμε πέσει διεθνώς. Δεν κουνιέται τίποτα. Ακούνε Έλληνα στο εξωτερικό, θα έχετε δικούς σας ανθρώπους στο εξωτερικό
και φεύγουν μακριά, λες και έχουμε λέπρα επάνω μας. Μου έλεγε ένας φίλος στη Γερμανία και στη Σουηδία περισσότερο ότι οι ταξιτζίδες δεν τους βάζουν στο ταξί τους Έλληνες. Στα εστιατόρια πάνε και δεν τους σερβίρουν. Δηλαδή έχουμε φτάσει στην εποχή των μαύρων της Αμερικής να ακούνε Έλληνα και να φεύγουν μακριά. Γιατί ο Έλληνας είναι ο τεμπέλης, ο κλέφτης, ο λοποδίτης, κατά αυτό τον άθλιο, αυτό το άθλιο του υποκείμενο, το ακατανόμαστο που το όνομά του δεν θέλω να πω, που έφτασε δυστυχώς μαζί με όλο το σκυλολόι το πολιτικό την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση και τον Έλληνα σε αυτή την απαξίωση. Αυτό που πρέπει να δώσουμε στους αδερφούς μας τους Έλληνες, να μην τους υπολογίζουν, να μην τους φοβούνται, να φτάσουν σε σημείο, να τους φτάσουν σε σημείο που να νιώθουν το σβέρκο τους στην ανάσα μας, να μην τους αφήνουμε σε χλωρό κλαρί. Και προπαντός, επειδή όλες οι οικογένειες αυτή τη στιγμή πάσχουν, είναι γνωστό, προστατέψτε τις οικογένειές σας. Ευχαριστώ. Προστατέψτε τα παιδιά και δώστε όσο μπορείτε θάρρος στο διπλανό σας με μια καλή κουβέντα. Έχουν αυτοκτονήσει γύρω στους 6.000 ανθρώπους, αυτούς που υποτίθεται ότι ξέρουμε, και κάθε μέρα αυτοκτονούν. Δεν αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει τον κόπο. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε έναν Έλληνα σήμερα. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτά τα παιδιά, τα 200.000 παιδιά που βγήκανε και πήγανε στο εξωτερικό, θα γυρίσουν γενίτσαροι. Γιατί? Διότι έχουν την αίσθηση ότι το κράτος, ότι το έθνος τους έδιωξε. Και θα μείνουν εκεί, θα καρποφορήσουν εκεί και θα ακούνε Ελλάδα και θα φεύγουν μακριά. Ας πούμε τη συμπεριφορά του κόσμου. Η άποψή μου είναι και η άποψη ανθρώπων ειδικών των πολιτικών επιστημών, ότι βασικά αυτό το καθεστώς που υπάρχει και στην Ελλάδα και στο δυτικό κόσμο γενικά είναι ολιγαρχικό στη βάση του. Είναι το αντιπροσωπευτικό σύστημα, το οποίο είναι κατά το, η ρεπούμπλικα που λέμε, το οποίο είναι ολιγαρχικό. Και όλο αυτό η διαδικασία ψηφοφορίας και τα λοιπά είναι μεταξύ, δηλαδή ψηφίζουμε ανθρώπους που το σύστημα μας προτείνει. Δηλαδή δεν μπορεί εγώ να πάω που θέλω να είμαι βουλευτής, δεν μπορώ να αυτοπροταθώ ή δεν έχω και τα οικονομικά μέσα. Δηλαδή δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε ρεπούμπλικα, έχουνε μάλλον. Γιατί στην Ελλάδα, με βάση τα άρθρα 60 και 61, οι βουλευτές ψηφίζουν κατά σύνδεση και με το 61 δεν μπορεί να τους μηνύσει κιόλας αν δεν κάνουν αυτό που υποσχέθηκαν να κάνουν. Που σημαίνει τι? Ότι δεν μας αντιπροσωπεύουν. Γιατί δεν μπορεί ένας αντιπρόσωπός μου να κάνει ό,τι θέλει κατά συνείδηση. Πρέπει να κάνει με βάση αυτά τα οποία υποσχέθηκε ότι θα κάνει και με βάση τα οποία τον ψήφισε. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που το ίδιο το Σύνταγμα είναι αντιδημοκρατικό, δηλαδή έχει τα βασικά άρθρα τα οποία καλύπτουν τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά έχει άλλα τόσα άρθρα τα οποία τα αναιρούν. Και άρα και ο κόσμος συμπεριφέρεται, έχει ένα σύστημα μπροστά του που δεν είναι δημοκρατικό. Επομένως ψηφίζει με βάση την ολιγαρχική λογική. Και επίσης όσον αφορά το κράτος δικαίου που αναφέρατε, από τη στιγμή που γίνεται χώρηση εθνικής κυριαρχίας και με βάση πάνω σχέδιο τον κύριο Κοντογιώργη που είναι ειδικό σε πολιτικά θέματα, δεν υπάρχει έννοια του δημόσιου συμφέροντος. Και όταν δεν υπάρχει έννοια του δημόσιου συμφέροντος, δεν υπάρχουν και οι θεσμοί που το καλύπτουν. Άρα δεν υπάρχει ο θεσμός δικαιοσύνη. Είναι πολύ καλό αυτό που κάνουμε τώρα με τις δικαστικές ενέργειες, αλλά είναι λίγο εικονική δημοκρατία και εικονική δικαιοσύνη. Πρέπει να το κάνουμε για να τους θέσουμε πρώτων ευθυνών τους. Γιατί αυτό εμείς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει σαν καθεστώς. Κράτος δικαίου. Το κακό είναι ότι αυτοί το έχουν καταργήσει. Απλά δεν το λένε ανοιχτά, αλλά σιγά σιγά το βλέπουμε στις εκδηλώσεις τους. Η εισηγήτρια να χασκογελάει τη συνεδρίαση, ο δικηγόρος να ερωνεύεται, ο πρόεδρος να ερωνεύεται
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λένε ότι το άρθρο 60, 61 και 86 καλύπτει μόνο προστασία λόγου και ψήφου. Άρα, αν κάποιος βουλευτής, κάποιος υπουργός, κάποιος οποιοσδήποτε, και ο πρωθυπουργός ο ίδιος, κάνει κλιματικές πράξεις που διώκονται αυτεπάγγελτα, υποχρεωτικά πάει μέσα. Και γι' αυτό το κανονισμός 83 της Βουλής έχει αλλάξει και έχει γίνει συγκεκριμένος. Άρα, ούτε για εσχάτη προδοσία, ούτε για γενοκτονία, ούτε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ούτε για παραποίηση των εκλογών, όλοι αυτοί κανονικά και βάσει του ξεκαθαριστικού άρθρου 83 που πήγε από τις αποφάσεις του Στρασβούργου του 12 τις αλυσιδικές, αυτοί έπρεπε τώρα να είναι όλοι έτσι. Για να μας κοιτάνε πίσω από τα κάγκια. Είμαι θα πρέπει να μας τα πείτε σε σας τα έχω δώσει εγγράφος. Υπάρχει ο νόμος 1532 του 1985 που λέει ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν τελείως δωρεάν πρόσβαση στα φάρμακα. Αυτό το έχει ψηφίσει ο ΟΗΕ και τα 203 κράτη. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Εβραίων. Λοιπόν, τον αποκρύπτουν αυτόν τον νόμο και μας έχουν εμπορεύονται ακόμα και τα φαρμακά μας. Υπάρχει ο άλλος νόμος, ο 1832, του 9 του 2014, τώρα το Σεπτέμβριο, ο οποίος τι λέει. Μπορεί η Ελλάδα μονομερός να διαγράψει όλο της το χρέος. Όπως η Αργεντινή το διέγραψε κατά 90%. Αποκρύπτουν και αυτόν τον νόμο. Είναι του 9-9, τον έχει υπογράψει πάλι και τα 203 κράτη που έχει. Λοιπόν, γίνονται 50.000 αγωγές κάθε χρόνο κατά του ελληνικού δημοσίου από Έλληνες πολίτες. Και δεν κερδίζεται καμία αγωγή. Τι νόμο βγάλανε στο Σαμίνα, τι νόμο βγάλανε στο Κομέξ, τι νόμο βγάλανε στα παιδιά από τα τέλη. Και ακόμα συμβάλλουν σε όλες αυτές τις αγωγές που γίνονται κατά του ελληνικού δημοσίου. Τίποτα. Υπάρχει μια εγκληματική, όχι συμμορία, ένα εγκληματικό μόρφωμα που λέγεται ελληνική δικαιοσύνη και είναι εβραϊκή, εξαρτώμενη, μη ανεξάρτητη, μη ορθόδοξη, ανορθόδοξη. Λοιπόν, οι δικαστές είναι δικαστές, αλλά δεν είναι πρόσωποι της δικαιοσύνης. Αυτό αποδεικνύεται από τις πράξεις τους. Συνεπώς, το να έχουμε εμπιστοσύνη σε μία από αυτές τις τρεις εγκληματικές οργανώσεις, μία που είναι η πολιτική, η δεύτερη που είναι η δικαστική και η τρίτη που είναι η εκτελεστική, και οι οποίες νομοθετούνται και τοποθετούνται από την πολιτική εξουσία, γιατί και οι δικαστές και η αστυνομία τοποθετούνται από την πολιτική εξουσία. Είναι χαζό, πιστεύω. Άρα, εμείς σαν κόμμα πρέπει να προτείνουμε το λιγότερο, εμείς, εσείς, όλοι μας. Λοιπόν, καμία δεν πρέπει να υπακούμε πλέον εις τους νόμους, διότι έχει αποδειχθεί ότι οι νόμοι είναι παράνομοι. Έτσι. Λοιπόν, έχει παραβιαστεί όλο το Σύνταγμα, δεν χρειάζεται να πούμε να παραλαμβάνουμε ποια άρθρα έχουν παραβιαστεί, όλο και τα 120 άρθρα. Έχει παραβιαστεί και ο ποινικός κώδικας, όλα και τα 460. Συνεπώς, πρέπει να προτείνουμε ότι δεν πρέπει να υπακούμε καμία υπακοή, καμία υποταγή, καμία πειθαρχία πλέον και στους ελληνικούς νόμους. Διότι είναι εβραϊκή, παράνομη, αντισυνταγματική, προδοτική και δοσυλλογική. Λοιπόν, τώρα για τις δημοκρατίες και τις δικαιοσύνες, έχω ξαναπεί ότι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη υπήρξε μόνο στην αρχαία Ελλάδα τα τελευταία 2.000 χρόνια. Ούτε δημοκρατία είχαμε, ούτε δικαιοσύνη. Έχουμε τον κοινοβουλευτισμό, έχουμε μια φεουδαρχία που εκπροσωπείται από κάποιους απαταιώνες που παρουσιάζουν τους πολιτικούς, τους δικαστικούς, όμορες συμμορίες δηλαδή, γιατί η δικαιοσύνη είναι μια όμορη συμμορία. Λοιπόν, τρεις συμμορίες διοικούν την Ελλάδα μαζί με τους τραπεζιτικούς. Καταλαβαίνετε ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην υπακούμε πλήν στους νόμους και να γίνουμε όλοι ενωμένοι μια γροθιά, να μπει ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή και να λέμε στους συμπολίτες μας να μην πληρώνονται ούτε τα χαράτσια ούτε τα έμφυα ούτε οτιδήποτε και να υπάρχει ένα τηλέφωνο που να μπορεί ο άλλος να επικοινωνήσει και να δώσουμε τουλάχιστον κάποιες νομικές γνώσεις και εν συνεχεία και κάποια υποστήριξη και πράγματα. Εγώ θέλω να συγχαρώ την τριμελή ομάδα γιατί αυτό που πέτυχε είναι θαύμα. Κατάφερε να πείσει το ανώτατο ειδικό δικαστήριο να συζητήσει την αίτηση. Αυτό είναι μια ήττα του συστήματος και μια νίκη τριών ανθρώπων. Δεν με ενδιαφέρει η απόφαση που θα πάρει το ειδικό δικαστήριο. Θεωρώ ότι η νίκη είναι μεγάλη. Θα έρθει η στιγμή που θα φανεί το μέγεθο αυτή τη νίκη. Είναι πολύ μεγαλύτερη από τη νίκη του Τερτσέτη και του Πολυβρίου. Και εκείνοι ήταν άνθρωποι του συστήματος, επιλεγμένοι. Τους έδωσαν την υπόθεση του Κολοκοτρώνη γιατί ήξεραν, πίστευαν απόλυτα, ότι θα τους κάνουν τη χάρη και δεν την έκαναν.
ο άνθρωπος είναι ένα θαύμα της δημιουργίας. Είναι μια προσωπικότητα που μόνο αυτό έχει η ελεύθερη βούληση. Που μπορεί να τον οδηγήσει στον ουρανό ή στο θάνατο. Η πλειοψηφία των ανθρώπων πάντα ωραίνεται τις επιθυμίες τις ταπεινές. Η μειοψηφία, η ελάχιστη, κάνει τα θαύματα. Εγώ νομίζω ότι έγινε ένα θαύμα. Παράλληλα, θέλω να τονίσω κάτι ακόμα. Ότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι η αιχμή του παγκόσμιου δόρατος. Αυτού δηλαδή που συμβαίνει σε όλο το δυτικό κόσμο. Καμία χώρα δεν είναι ελεύθερη. Όλες σποδηγετούνται. Καμία κυβέρνηση δεν αναφέρεται στο λαό της. Όλες είναι εξαρτήματα των 20 οικογενειών. Και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ο χορός έχει στηθεί μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και κατάφερε και αφήρεσε από την ψυχή αυτού του λαού κάθε ειγμάδα. Αποτέλεσμα αυτής της πραγματικότητας είναι ότι ο λαός μας πράγματι φαίνεται να αντιδρά σαν την παλιά οκτώμη. Γι' αυτό είμαστε εμείς. Δεν έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να εμπλουτίσουν αυτές τις προσπάθειες. Και εκείνο που συνέβη προχθές με το ειδικό δικαστήριο δεν πρέπει να καταχωνιαστεί εκεί στις αποθήκες του ίντερνετ με τα δισεκατομμύρια μηνύματα, τα αμέτρητα δισεκατομμύρια μηνύματα. Πιστεύω ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν είναι χειρότερο από τα άλλα πολιτικά σύστημα. Δεν είναι χειρότερο από την Ευρώπη, από τις χώρες της Ευρώπης. Δεν είναι χειρότερο από την Αμερική, από το δυτικό κόσμο. Απλώς είναι η εικόνα ενός ταλαιπωρημένου λαού, ο οποίος σηκώνεται και πέφτει τουλάχιστον τα τελευταία 70 χρόνια. Η μία πλευρά είναι αυτή που όλοι μιλήσαμε με τον νόμο και με τον κατεστημένο. Εγώ επειδή ως αρχιτέκτον όταν χτίζω ένα σπίτι κοιτάζω τα υλικά που υπάρχουν δίπλα μου, όπου και να είμαι. Εντάξει, σε θάλασσα είμαι, σε βουνό είμαι, ψάχνω το υλικό που υπάρχει δίπλα και με αυτό θα χτίζω. Λοιπόν, θα πω 5 κουβέντες από αυτούς τους 40 που είμαστε εδώ πέρα. Οι οποίοι είμαστε οι απλοί Έλληνες, η οποία είναι το σύνολο της Ελλάδας, ως δομικό υλικό, έστω και ακαλλιέργητο. Λοιπόν, αυτή η χώρα είναι φτιαγμένη με θεμέλια, τα οποία είναι τα σπίτια ρηγμένα, αλλά τα θεμέλια υπάρχουν. Εάν λοιπόν σταθούμε στα θεμέλια τα ρηγμένα, στις ρίζες, στις έννοιες των θεμελίων, τότε θα δούμε τι ωραία συμπεράσματα βγαίνουν. Παραδείγματος χάρη, εμείς οι αρχιτέκτονες λέμε το οικοδομήν πρέπει να δημιουργεί συμβάν. Στην εποχή μας, ό,τι χτίζουμε είναι αυθαίρετο. Αυθαίρετοι είμαστε κι εμείς. Άρα λοιπόν μην περιμένουμε από αυθαίρετους, εάν δεν γίνουμε θεμέλια που εκεί πέρα θα στηριχθούν κάτι, να βρεθεί λύση.